Seriously, τώρα? Την προηγούμενη φορά σας ρώτησα, πείτε μου πώς μπορώ να γίνω καλύτερος gamer. Όχι εγώ προσωπικά, εσείς, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ καλός, αγνόησε το walkthrough το οποίο κάνω με τον Ivek αυτή τη στιγμή και το βιντεάκι το οποίο ανέβηκε σήμερα. Μου απαντήσατε τα εξής. 13 εικόνες της Παναγίας και 17 κομποσκήνια. Απλά να είσαι Κορεάτης. Παιχνιδιάρης δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Μεταξύ μας, είτε είσαι παιχνιδιάρης είτε δεν είσαι, πάλι γεννιέσαι. Πλάκα πλάκα, τα μουσια του Ζόκ είναι υπέροχα. Σε ευχαριστώ. Η αλήθεια έπρεπε να υποθεί. Εντάξει, Alt και F4. Όχι ρε, αυτό είναι για το πεντάγωνο. Ξεκανάς να βλέπεις Ζόκθρου και κάνεις τα αντίθετα από το Ζόκ. Μεταξύ μας, έχει ένα δίκιο. Να σταματήσεις να την παίζεις και να παίζεις. Καλό ίντερνετ. Καλό ίντερνετ και σε σένα, αγαπητέ θεατή. Καλό ίντερνετ σε όλους! Να μην γίνεσαι σάλτη σε κάτι το οποίο αποκαλείς Death Run. Παιδιά, τι φάση το σημερινό βίντεο, άμα είναι να το αποκαλέσουμε κάνοντας ροστ το Ζόκ. Δεν ξέρετε τι είναι το ροστ. Να έχεις τα χέρια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα και το στομάχι αδιανό. Walkthrough δεν έχεις χρία. Έξτρα πόντου στο παλικάρι επειδή το έκανε. Κριτική ματινάδα είναι αυτό τώρα, τι είναι? Να αντιγράψεις τους αντιπάλους. Απρά πράγματα. Μην ακολουθείς τις συμβουλές του Ζοκ. Ναι, αλλά αν από την άλλη η συμβουλή μου είναι να μην ακολουθείς τις συμβουλές μου, τότε εσύ τι πρέπει να κάνεις για να μην ακολουθείς τη συμβουλή μου, μην ακολουθώντας τη συμβουλή μου? Είδε κανείς την ντουλά? Ναι, φίλε θεατή. Όλοι έχουμε δει την ντουλά. Να μην παίζεις με fidget spinner. Να βλέπεις walkthroughs από το Ζοκ. Ή μάλλον όχι, αυτό θα σε κάνει καλύτερο στο Track Simulator. Μη! Όχι πάλι. Αυτό το φράκτο θέλατε? Είπα να αλλάξω λίγο το Feng Shui στο χώρο. Εντάξει, εκεί ήμουνα μικρός, έκανα λάθη. Τρεις γαβάθες αγιασμό, ένα παπάγια ευχέλαια και μια μετάνοια από τις Χριστοπαναγίες που έχεις πει ήδη. Εγώ δεν ξέρω τι λέει αυτός, θα ξεκινήσω από τον παπά και βλέπουμε. Σταμάτα να παίζεις με τους αγκώνες σου. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να ξαναπαίξουμε μαζί. Hello, darkness, my old friend. Δεν χρειάζεται να γίνεις καλός στα παιχνίδια. Τα παιχνίδια χρειάζεται να γίνουν καλά μαζί σου. Αυτό με το Ένδριο ήταν πάρα πολύ κακό. Λες για το προηγούμενο βίντεο, Αν ήταν κακό για εσένα, φαντάσου πόσο κακό ήταν για το Ένδριο. Απ' την άλλη, αναρωτιέμαι, αυτό είναι που λέμε εμβριακή στάση? Απλό, απλά πατάς τυχαία κουμπιά. Πληκτρολογίου, οθόνη, τηλεχειριστήριου, θερμοσύμφωνα. 100 push-ups, 100 squats. Και μετά γίνεσαι. Νιώθω ότι η κάμερα είναι πάρα πολύ κοντά. Ρε Ζοκ, δεν σε ξέρω τόσο καλά. Κάνε ένα βήμα πίσω. Ευχαρίστω, αγαπητέ θεατή. Σήμερα είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο που παίζω με τον Ivek, το παγκόσμιο πρωταθλητή του Injustice, το καινούριο Injustice 2. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, μπορείτε να κάνετε κλικ στην οθόνη σας, όπου θα εμφανιστεί διάφορες κάρτες οι οποίες μπορείτε να κάνετε κλικ. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Α, ξέχασα! Για την επόμενη φορά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το πραγματικό boss fight, το τελικό, της πραγματικής ζωής? Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια! Κατάφερε τη χάλασα αυτή τη σπίνα.